Ένα θέμα που έχει να κάνει με τα σχέσεις συνδέσμου γονέων, μαθητών με τους εκπαιδευτικούς. Δείτε τη διευθύντρια εδώ, έχουμε ρήξει στις σχέσεις διευθύντρια δημοτικού σχολείου στη Λεμεσό και του συνδέσμου γονέων. Οδήγησαν σε παρέμβαση το Υπουργείο Παιδείας, μόνο που για τον σύνδεσμο οι συστάσεις του Υπουργείου δεν αρκούν. Πάμε τηλεφωνικώς σε μέλος του συνδέσμου να μάθουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ελάτε λοιπόν, πείτε μας, για ευνόητους λόγους, δεν λέμε το όνομα του σχολείου βεβαίως ακριβώς, είναι δημοτικό σχολείο στην Λεμεσό. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη, γιατί φτάσατε στα άκρα, στη σχέση σας με την διευθύντρια του σχολείου. Είχε παραπληροφορηθεί για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στο σύνδεσμο. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο την επόμενη μέρα φέρθηκε πολύ αρνητικά, δηλαδή φωνές, έβριζε κατά τη διάρκεια του σχολείου. Υπήρχε γενικότερα μια ανάρμοστη συμπεριφορά, είχε ξεπεράσει τα όρια. Πήγε ένα άτομο του συνδέσμου στο σχολείο αφού του είχε τηλεφωνήσει, το κατάγγελε στην αστυνομία. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, εννοείται. Και από εκείνη την ημέρα που είχε γίνει αυτό το περιστατικό, η συμπεριφορά εδώ και δύο μήνες, γιατί αυτό το περιστατικό έγινε πριν δύο μήνες, έγινε όλον και χειρότερη. Απειλητικά μηνύματα, εκφοβισμοί. Αυτά τα απειλητικά μηνύματα πού, σε μέλη του συνδέσμου? Μάλιστα. Υπάρχουν γραπτός, τέτοια μηνύματα είναι σε μέλη? Ναι. Βεβαίως, και αφού είχε γίνει καταγγελία προς το επαρχιακό, εννοείται, που τηρήσαμε την διαδικασία και δεν ενημερώσαμε κανένα. Ενώ ούτε δεν είχαμε βγάλει προς τα έξω αυτό το θέμα, μέχρι να μας ενημερώσει το επαρχιακό τι συνέβηκε. Mm-hmm. Και πήραμε μία αναπάντηση μετά από δύο μήνες, αφού πιέσαμε, εννοείται, ότι έχουν γίνει συστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν σε μία αντιδιοντολογική συμπεριφορά, εάν ξεπερνάει έναν άτομο το οποίο βρίσκεται μπροστά στα παιδιά μας στα όρια, εάν η σύσταση είναι το καλύτερο πράγμα, τότε είναι τραγικό τα παιδιά μας να βρίσκονται σε αυτό το σύστημα. Ναι. Σε σχέση με τα παιδιά, υπάρχει αντίκτυπος, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στη συμπεριφορά της απευθείας στα παιδιά στην καθημερινότητα? Την ημέρα που είχε γίνει αυτό το περιστατικό, είχε πάει σε μια εντάξει και ζητούσε τηλέφωνα, ζητούσε, ενώ υπήρχε θέμα. Και υπάρχει γενικότερα, τα παιδιά αν τα ρωτήσουν μπορούν να δουν ποιοι φωνάζουν στο σχολείο, ποιοι βρίζουν στο σχολείο και τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του σχολείου. Ναι. Τώρα, μετά από τις συστάσεις που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας, επήλθε μια ομαλότητα, έχουν καλυτερεύσει οι σχέσεις σας, υπάρχει επικοινωνία ή συνεχίζει το ίδιο μοτίβο? Η επικοινωνία υπάρχει μόνο στο πλαίσιο στο να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες, γιατί είμαστε και ενεργός σύνδεσμος. Αλλά δεν έχει κάτι. Δηλαδή, η αντιμετώπιση ήταν ότι να έρχεται κοντά να συζητήσουμε, εάν αποσύρεται την καταγγελία την οποία έχει γίνει. Ναι. Που είπαμε, ακριβώς η καταγγελία έχει να κάνει με την αστυνομία τώρα, αυτό που λέτε. Η αστυνομία έχει γίνει το ότι μπήκαμε παράνομα στο σχολείο. Ναι. Η καταγγελία στο επαρχιακό έγινε για το ότι δεν εισέρχεται, δεν τηρεί τα καθήκοντα κανονικά στο σχολείο, ότι δεν μπαίνει στις τάξεις κτλ. Το άλλο είναι το επεισόδιο με την ανάρμοστη συμπεριφορά και τα απειλητικά μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα επίμονα και όλα τα σχετικά. Ναι. Και το ότι δεν υπάρχει πλέον συζήτηση. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας σύνδεσμος σε επικοινωνία με αυτόν τον άτομο όταν έχει ξεπεράσει τα όρια? Όταν ξεπερνάς τα όρια, πλέον δεν υπάρχει. Τι αναμένετε? Άρα, δεν σας αρκούν οι συστάσεις από πλευράς του Υπουργείου. Τι θέλετε εσείς ο σύνδεσμος να γίνει? Αρχικά δεν έγινε προφανώς για να γίνει μόνο σύσταση, δεν έγινε σωστή έρευνα για το τι συμβαίνει στο σχολείο. Ναι. Άρα θέλετε πρόσθετη έρευνα? Θέλουμε να γίνει μια σωστή έρευνα, γιατί βάσει της έρευνας θα αντιληφθούμε το τι συμβαίνει. Ο καθένας δηλαδή, όχι μόνο εμείς που το ζούμε. Ναι. Η εν λόγω διευθύντρια σας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, ενώ είναι καινούργια σε αυτό το σχολείο? Όχι, δεν είναι. Υπήρχαν θέματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπήρξαν και άλλα θέματα, τα οποία κάποια από αυτά κατέληξαν στο επαρχιακό. Και εννοείται ότι πριν λέγατε για ένα σιρτάρι, έμεινα στο σιρτάρι.
Λοιπόν, έχω εδώ, έχει επικοινωνήσει και η εκπομπή μας βεβαίως με το Υπουργείο, να διαβάσω την απάντησή του στην εκπομπή. Λέει εδώ: το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει και έχει επιληφθεί του συγκεκριμένου ζητήματος και της έντασης η οποία έχει προκληθεί πρόσφατα ανάμεσα στη σχέση των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης και αντιμετώπισης του προβλήματος, ο πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λεμεσού και η οικία επιθεωρητρία συναντήθηκαν πρόσφατα με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους και τις ψυχές των θεμάτων που είχαν καταγγελθεί. Μετά από διεξοδική διερεύνηση και διασταυρώντας όλα τα συναφή στοιχεία με την ενάσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας και εξετάζοντας επίσης το πλαίσιο συνεργασίας της με τον Σύνδεσμο Γονέων, προέκυψαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις που παραπέμπουν στους όρους συνεργασίας και την ευρύτερη διοντολογία σχέσεων. Με τα δεδομένα αυτά, έγιναν αρμοδίως προς τη Διευθύντρια στοχευμένες συστάσεις και υποδείξεις για τον εξορθολογισμό των χειρισμών και βελτίωση των ακολουθούμενων πρακτικών, προσβλέποντας την εξομάλυνση των σχέσεων και την ευρύτερη εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το Υπουργείο καταλήγει αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις δημιουργικές και λειτουργικές σχέσεις ανάμεσα στις διευθύνσεις των σχολείων και των οργανωμένων γονέων, εκτιμώντας ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αποβαίνει πάντοτε προς όφελος των παιδιών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Λοιπόν, εδώ λέει το Υπουργείο ότι έκανε ουσιαστικά εξονυχιστική έρευνα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα, δεν σας αρκεί, αν έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως κρατάτε μέχρι την επόμενη φορά, εάν και εφόσον προκύψει κάτι άλλο, για να επανέλθετε? Για να καταλήξουμε σε αυτό που έγινε πριν δύο μήνες, θέλω να σας πω ότι υπήρξαν και άλλα περιστατικά. Να. Δηλαδή, αυτό ήταν εκείνο το οποίο ξεχύλισε το ποτήρι. Θέλετε να μοιραστεί μαζί μας τι ακριβώς συνέβη? Ναι, έστειλε τον πρόεδρο του Συνδέσμου, την έστειλε στην αστυνομία, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είχαμε συνεργαστεί για ένα συγκεκριμένο πράγμα με τη διευθύντρια, ενώ δεν θα αναφερθώ τώρα γιατί έχει να κάνει με λεφτά. Ναι. Αλλά η συμπεριφορά είναι συγκεκριμένη. Τα απειλητικά μηνύματα σε προσωπικά τηλέφωνα. Αυτό που λέτε απειλητικά μηνύματα, τι απειλές δηλαδή μέσα? Ότι θα σας καταγγείλει ή κάτι άλλο πιο σοβαρά? Ότι θα πάει στους εργοδότες ατόμων να τους καταγγείλει για ανεπίτρεπτη συμπεριφορά. Ναι. Α, δηλαδή αν εργάζεστε κάπου, ας πούμε, να πάει να βρει τον εργοδότη σας και να σας εκθέσει. Ότι αν δεν λάβετε πίσω την επιστολή που στείλατε, θα σας κυνηγήσω. Δηλαδή τα μηνύματα είναι. Μάλιστα. Πάρα πολλά. Εννοείται ότι τα έχουμε βγάλει φωτογραφίες, υπάρχουν εκεί. Τα οποία έχετε καταθέσει και σε αυτή την έρευνα που έγινε από το Υπουργείο ή στον πρώτο λειτουργό εκπαίδευσης, την επιθεωρήτρια? Τους τα διαβάσαμε στη συνάντηση που ζήτησαν. Τα είχαν διαβάσει τα άτομα τα οποία πήγαν εκεί. Ήταν τα περιστατικά. Βασισμένο στην απάντηση βεβαίως που έχουμε πάρει, δεν φαίνεται. Φαίνεται μόνο η μία πλευρά που είναι η πλευρά του Υπουργείου. Δηλαδή το ότι θέλουν να κουκουλώσουν το θέμα για να πάμε παρακάτω μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.